Φίλες και φίλοι χαίρετε, με βλέπετε με το καμπανάκι μου, την καμπανάρα μου στο εξωφύλλο του βίντεο. Με βλέπετε να βάζω τα γυαλιά μου. Γιατί μια νεαρή φίλη, η οποία βρίσκεται στο τρίτο επίπεδο στη συμμετοχή, μας βάζει τα γυαλιά σήμερα με την εξιστόρηση της για την τοξική ναρκισάρα μητριάρχη γιαγιά της, η οποία... Συστηματικά καταστρέφει παιδιά και εγγόνια ή προσπαθεί να καταστρέψει τα εγγόνια. Η φίλη αυτή μου έχει στείλει δύο επιστολές τη σημερινή και μια άλλη την οποία θα ακούσουμε τις επόμενες ημέρες, οι οποίες είναι και οι δύο συγκλονιστικές. Και είναι νέα κοπέλα και χαίρομαι πολύ για αυτήν, για το γεγονός ότι σε τόσο νεαρή ηλικία έχει πάρει τη ζωή της στα χέρια της, έχει πάρει τη ψυχοεκπαίδευση της στα χέρια της και θα ζήσει καλύτερη ζωή από αυτήν που ζήσαμε οι υπόλοιποι, που είμαστε μεγαλύτεροι. Τέτοια email με συγκινούν αφάνταστα, με κάνουν να νιώθω ότι έχει νόημα και αξία η δουλειά που κάνω, έστω και αν ένα νεαρό παιδί φτάσει στο σημείο να βοηθηθεί από τη δουλειά που κάνουμε, είμαι για πάντα χαρούμενη και γεμάτη και ευδέμων σε σχέση με τη δουλειά τη ψυχοεκπαιδευτική που γίνεται εδώ στο κανάλι. Αγαπητή κυρία Θέκλα, πόσο χαίρομαι που είστε εδώ και καιρό μέρος της καθημερινότητάς μου. Σας ευχαριστώ ειλικρινά, αγάπη μου. Θα σας μιλήσω για τη γιαγιά μου, μάλιστα. Οι γονείς μου παντρεύτηκαν πολύ νέοι, Αχ, ah, από εκεί ξεκινά η ιστορία. Να παντρεύονται πολλοί νέοι ναι, άνθρωποι. Πρωτού ακόμη οριμάσουν. Πρωτού ακόμη βγουν από το αναπτυξιακό στάδιο της εφηβείας. Θα το λέω και θα το ξαναλέω και θα το ξαναλέω μέχρι να το εμπεδώσουμε. Ότι το στάδιο της εφηβείας, όπου ακόμη εξελίσσεται δομικά ο ανθρώπινος κέφαλος, πλέον γνωρίζουμε ότι τελειώνει γύρω στα 26 και τα κορίτσια και γύρω στα 28 για τα αγόρια. Άρα γάμοι οι οποίοι γίνονται πριν από αυτή την ηλικία, οι αποφάσεις για γάμο που λαμβάνονται πριν από αυτή την ηλικία, ενέχουν τεράστιο κίνδυνο να είναι άγουρες και ανώριμες επιλογές. Γνωρίζω ζευγάρια οι οποίοι γνωρίστηκαν μεταξύ τους και αποφάσισαν να προχωρήσουν σε γάμο πριν και που ταιριάζουν και τα κατάφεραν, αλλά δυστυχώς δεν είναι η πλειονότητα. Οι γονεί μου παντρεύτηκαν πολύ νέοι. Το πατρικό σπίτι είναι μια διόρροφη πολυκατοικία. Στον πάνω όροφο μέναμε εμεί και στον κάτω όροφο οι γονεί του πατέρα μου. Συνταγή για καταστροφή. Χωροταξική διαμόρφωση από την κόλαση. Αλλά η χωροταξική διαμόρφωση από την κόλαση πάει και ακόμη πιο πέρα, στα ενδότερα. Η γιαγιά μου είναι μέχρι και τώρα στα 85 της ένα πολύ χειριστικό άτομο. Εάν ένας άνθρωπος είναι χειριστικός, στο 85 του θα είναι ακόμη πιο χειριστικός. Γιατί όπως είπαμε ότι μέχρι τα 26 χρόνια μια γυναίκα εξακολουθεί να αναπτύσσεται και ολοκληρώνεται η ανάπτυξη των πρόστιων με το ποιόν λοβό, χώρος στον οποίο εδράζεται η κρίση και ο έλεγχος των παρορμήσεων, έτσι και από μια ηλικία και πάνω φθήνει η λειτουργία των πρόστιων με το ποιόν λοβών, ειδικά αν υπάρχει και καμιά βοηθητική άνοια ή νευροεκφυλιστική ασθένεια και έτσι δεν μπορεί να κρύψει τον πραγματικό του εαυτό άλλο. Ένας άνθρωπος καλλιεργημένος που μπορεί να έχει μία εκφυλιστική νευρολογική ασθένεια που να του προκαλεί άνοια, θα είναι ένας γλυκύτατος, τρυφερός, ηλικιωμένος. Ένας άνθρωπος τοξικός ναρκισιστής ο οποίος θα πάθει άνοια θα είναι ένα απέσιο, κακομαθημένο, κακότροπο, δίστροπο, γερασμένο παιδί. Η γιαγιά μου είναι και μέχρι τώρα στο 85 της ένα πολύ χειριστικό άτομο. Και επειδή κάποιος έγραψε εντελώς λαθασμένα κάτω από το βίντεο που έκανα προχθές όπου σχολίαζα τις ατυχείς τοποθετήσει της κυρίας Λατριοπούλου σε μια εκπομπή ότι εγώ είμαι πολύ χειριστική και απάντησα πίσω, απόδειξε μου πως είμαι χειριστική, να εξηγήσω λίγο τι σημαίνει χειριστικότητα. Χειριστικότητα σημαίνει να χρησιμοποιώ του άλλου προ όφελο. Να παρουσιάζω κάτι το οποίο δεν ισχύει. Πώς μπορεί να ήμουν χειριστική όταν μιλούσα ξεκάθαρα. Ξεκούτσουλα, έξω από τα δόντια έλεγα τις απόψεις μου, γνωρίζοντα ότι κάποιοι μπορεί να δυσαρεστηθούν. Πώ μπορεί αυτό να είναι η χειριστικότητα. Να γνωρίζουμε και όλα τι έννοιε προτού τι χρησιμοποιούμε. Δεν μιλάω για την κοπέλα εδώ, μιλάω για κάποιε ατυχεί σχολιασμού. Κλείνουμε την παρέθεση. Πάμε. Ήθελε πάντα να έχει τον έλεγχο των πραγμάτων που αφορούσαν όλα τα μέλη της οικογένειας. Και χειριστική και ελεγκτική. Διαπιστώνω πως πρόκειται για να αρχίσω. Ναι έχει δύο γονιοποιημένα παιδιά. Ο πατέρας μου μια ζωή από πολύ νέος την υπηρετεί με τη δικαιολογία πως νοσεί από τα 40 της με χρόνια νοσήματα, μάλιστα, τα δευτερογενή ωφέλη της ασθένειας. Τα ναρκισάκια κάνουν πάρτι να διαγνωστούν με ένα σοβαρό νόσημα ή με ένα χρόνιο νόσημα ή με ένα αυτοάνοσο νόσημα, γιατί μπορεί να χρησιμοποιήσουν το νόσημα τους, τη διάγνωση τους για να εκμεταλλεύονται τους άλλους και να επικρατούν πάνω στους άλλους και να τους υπηρετούν οι άλλοι. Ένας άνθρωπος πνευματικός καλλιεργημένο, όταν δεχθεί μια διάγνωση με ένα σοβαρό χρόνιο νόσημα, θα αναλογιστεί τι πρέπει να αλλάξει από τη ζωή του, ούτως ώστε να βοηθήσει την υγεία του και να μην πάθει περαιτέρω προβλήματα, θα αναλάβει πλήρως την ευθύνη του εαυτού του και θα γίνει ακόμη πιο ανάλαφρος σε σχέση με τους άλλους. Ενώ ένας τοξικός, ναρκισιστής, χειριστικός άνθρωπος κάνει πάρτι με τη διάγνωση και χρησιμοποιεί τη διάγνωση για να του δίνουν οι άλλοι προσοχή, να του δίνουν σημασία, να του κάνουν τα χατήρια και να του κάνουν εκδουλεύσεις. Αυτό ονομάζεται δευτερογενή ωφέλη της ασθένειας. Γι' αυτό οι ναρκισιστές είναι τόσο κακοί ασθενείς και όσον αφορά στη σωματική υγεία και όσον αφορά στη ψυχική υγεία. Γιατί δεν θέλουν ουσιαστικά να γιάνουν, δεν θέλουν να γίνουν καλά, είναι ενθουσιασμένοι που έχουν μια διάγνωση την οποία τη χρησιμοποιούν ως πασαπόρτη, ως διαβατήριο για να γίνονται τα θελήματα τους. Σημειώστε το αυτό. Δευτερογενή ωφέλη της ασθένειας. Άρα η κοπέλα... 45 χρόνια τώρα, είναι στο 85, από τα 40 της είχε χρόνια νοσήματα και με αυτή τη δικαιολογία την υπηρετούσε ο γιο τη για 45 χρόνια. Άλιστα. Ο αδερφός του πατέρα μου ζει σε διαφορετική πόλη από τον πατέρα μου. Και αυτός, ο αδερφός του πατέρα μου, είναι σε συνεξαρτητική σχέση με τον αδερφό της γιαγιάς μου, το θείο του δηλαδή, και τη γυναίκα του, οι οποίοι δεν έκαναν ποτέ παιδιά και σχεδόν τον υιοθέτησαν. Ζουν μεσοτυχία και εντελώ συνεξαρτώμενοι ο ένα από τον άλλον. Άρα το ένα παιδί τη γιαγιά σου μένει πάνω από τη μάνα του και το άλλο παιδί μεσοτυχία με τον αδερφό τη γιαγιά σου. Άρα δύο αδέρφια ελέγχουν δύο παιδιά. Οι δυο του, δηλαδή ο πατέρα μου και ο θείο μου, δεν έζησαν ποτέ ανεξάρτητοι και μόνοι του. Δεν μπορούν να βάλουν ένα πλυντήριο, να καθαρίσουν το χώρο του, να φτιάξουν ένα πιάτο φαγητό και ούτε καν να στρώσουν το κρεβάτι τους. Κάτι που θεωρώ εντελώς αναξιοπρεπές. Συμφωνώ απολύτα μαζί σου. Οποιοςδήποτε ενήλικας άνθρωπος οφείλει να μπορεί να αυτοεξυπηρετείται. Είναι ζήτημα αξιοπρέπειας να μπορείς να στρώνεις το κρεβάτι σου, να μπορεί να φροντίζει να πλένονται τα ρούχα σου, να μπορεί να φροντίζει να έχει φαγητό για να φά, να μπορεί να φτιάξει ένα φαγητό. Εννοείται ότι δεν θα γίνουμε όλοι chef, και εννοείται ότι δεν γουστάρουν όλη τη μαγειρική. Αλλά τα βασικά να αυτοεξυπηρετήσει, αν είσαι μόνο σου, πρέπει να επιδιώξει να τα μάθει. Είτε άνδρα είσαι, είτε γυναίκα είσαι. Δεν έχω σε καμία περίπτωση την άποψη ότι οι δουλειέ του σπιτιού, τα μαγειρέματα, τα καθαρίσματα έχουν φίλο ότι πρέπει να τα κάνουν όλα οι γυναίκες ή όλα οι άνδρες. Σε καμία περίπτωση. Θεωρώ όμως ότι είναι απαράδεκτο είτε άνδρας είσαι, είτε γυναίκα είσαι, να είσαι ενήλικας άνθρωπος και να μην μπορείς να αυτοεξυπηρετηθείς. Μου έλεγε μια φορά κάποτε ένας άλλος νάρκισος, άλλος χειριστικός, άλλος αναξιοπρεπής, ότι παρέμενε σε έναν προβληματικό γάμο, σε ένα γάμο στον οποίο έτρωγε ξύλο, παλιός μου θεραπευόμενος αυτούς, ε? έτρωγε ξύλο ότι παρέμενε σε εκείνο το γάμο γιατί μετρούσε τα κουκιά του και μου λέει δεν έχω τα χρήματα ώστε να νοικιάσω και διαμέρισμα να μένω και να πληρώνω και μια κυρία να μου καθαρίζει, να μου μαγειρεύει, να μου πλένει, να μου σιδερώνει, να μου αλλάζει τα σεντόνια γιατί εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα από όλα αυτά. Οπότε υπολόγισα τα χρήματα και για να πάω να κατοικήσω μόνος μου και να έχω και μια κυρία που να έρχεται καθημερινά να με συμμαζεύει, θέλω ένα αρκετά μεγάλο χρηματικό ποσό, το οποίο δεν το έχω. Και προτιμούσε να κάθεται σε μια κατάσταση προβληματική, να τρώει και ξύλο και να μην χωρίζει. Φυσικά εδώ θα μου πείτε, ο Θέκλα, τι μας λες τώρα. Αυτό πολύ πιθανό να είναι συνεξαρτόμενο, αφού καθόταν και τρώγε ξύλο από τη γυναίκα του. Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι όλοι όσοι κακοποιούνται συνεξαρτόμενοι. Υπάρχουν εξαιρετικά πολλά ζευγάρια, δύο ναρκιστέ μαζί. Ο ισχυρότερο ναρκιστή είναι αυτό που ρίχνει το ξύλο και κυριολεκτικά και μεταφορικά, είτε κυριολεκτικά είτε μεταφορικά και ο πιο αδύναμος ψυχικά και συναισθηματικά ναρκισιστής είναι αυτός που παρουσιάζεται σαν συνεξαρτόμενο. Στην πραγματικότητα όμως και οι δύο ναρκισάρες είναι. Γιατί ο συνεξαρτόμενο είναι κάποιος ο οποίος παραμένει σε μία σχέση για να φροντίζει τον άλλον, όχι κοιτάζοντα τον. Έχουμε κάνει πρόσφατα βίντεο για το ότι κάποιοι που δηλώνουν συνεξαρτόμενοι μπορεί να είναι ναρκισιστές. Δείτε το. Πάμε παρακάτω. Παρατηρούμε λοιπόν πως η γιαγιά μου έκανε δύο παιδιά και τα μεγάλωσε ώστε να υπηρετούν αυτήν και την οικογένειά της. Χειρίστηκε έτσι όλους ώστε να μην είναι κανείς ανεξάρτητος από αυτήν. Μία γυναίκα που δεν εργάστηκε ποτέ της και παρόλα αυτά διαχειριζόταν όλα τα οικονομικά του σπιτιού της αλλά και των παιδιών τους. Έχει πολλές τέτοιες περιπτωσάρες. Οι οποίε επιλέγουν για τον εαυτό του να πλώνουν ζάμπα, στην Κύπρο τα λέμε απλώνο ζάμπα, σημαίνει κάθομαι και απλώνω τη γάμπα μου. Επιλέγουν για τον εαυτό του να κάθονται, να μην εργάζονται ούτε και μία ημέρα, να μην βάζουν ούτε και ένα ένσημο, να δουλεύει ο άντρα του, να δουλεύουν τα παιδιά του και αυτέ να εκμεταλλεύονται τα χρήματα που βγάζει ο άντρα του και τα παιδιά του και να τα διαχειρίζονται και να έχουν τον έλεγχο και να του ζητάνε από τη μάνα λεφτά ή από τη γυναίκα λεφτά. Ναι, βεβαίω. Ναι, βεβαίω. Και αυτέ είναι που αν τολμήσει να τι χωρίσει, θα πάνε και θα ζητήσουν τεράστιε διατροφέ. Γιατί έχουν επενδύσει οι κοπέλε. Πήραν έναν άνδρα όχι γιατί τον αγάπησαν ή αγαπούν του άνδρε. Πήραν έναν άνδρα για να τον ελέγχουν. Και πρακτικά και οικονομικά. Ακόμη και στο σπίτι που μέναμε, η οικογένεια, δηλαδή το σπίτι που ήταν πάνω από το σπίτι της γιαγιάς, ενώ ήταν ανεξάρτητο χώρο ταξικά, να εδώ το χώρο ταξικό, να, η γιαγιά είχε ένα δικό της δωμάτιο μέσα στο σπίτι μας, στο οποίο είχε έναν μπαούλο με κάποια ρούχα της και ένα κρεβάτι. Πολύ συχνά ερχόταν στο σπίτι μας και άνοιγε τον μπαούλο για να ελέγξει τα πράγματά της, μην τυχόν και λείπε κάποιο, είχε αλλάξει θέση, περίπτωσάρα γιαγιά σου, περίπτωσάρα. Έχω ακούσει και έχω ακούσει για να αλλά αυτή είναι φοβερή. Κατά καιρού κατηγορούσε τη μαμά μου που τη έκλεβε τα πράγματά τη και τα έδινε στη δική τη οικογένεια. Ε, βέβαια. Παράνοιε των αρκισιστών. Με την αδερφή μου είχαμε κοινό δωμάτιο. Παρόλα τα αιτήματά μα, η γιαγιά δεν επέτρεψε ποτέ να γίνει το δωμάτιό τη εντό εισαγωγικών δεύτερο παιδικό δωμάτιο, επειδή έλεγε πω όταν αρρωστήσει κι άλλο θα μετακομίσει πάνω για να μένει μαζί μα. Μάλιστα παντρεύεσαι, κάνει οικογένεια, κάνει δύο παιδιά, μένει πάνω από τη μάνα σου. Το σπίτι σου έχει τρία υπνοδομάτια. Στο ένα υπνοδομάτιο είναι το ζευγάρι, στο άλλο υπνοδομάτιο του βαλιάζει δύο παιδιά και μεγαλώνουν και μένουν στο ίδιο δωμάτιο. Και στο τρίτο δωμάτιο έχει η μάνα σου έναν παόλο με τα ρούχα τη για να έρχεται να κάνει τα προβληματικά τη, τα αρρωστημένα τη, τα ψυχοπαθητικά τη. Ελεγκτικά τη, να ελέγχει τον παγούλο αν τα πράγματα. Έμπορο, έμπορο, έμπορο. Στο επόμενο βίντεο. Με την κοπέλα, το οποίο ίσω να βγει την ερχόμενη Δευτέρα. Όσοι είστε στη συμμετοχή, θα το δείτε πιο νωρί, γιατί θα τα γυρίσω και τα δύο μαζί σήμερα. Θα δείτε ότι η μητέρα τη κοπέλα κατάφερε να ξεφύγει. Θα το δείτε. Α... Όταν ρωτούσαμε τον πατέρα μα για όλο αυτό, για το γεγονό δηλαδή ότι δεν είχαμε δικό μα δωμάτιο και υπήρχε ένα δωμάτιο, χρησιμοποιήτο, γιατί ήταν το δωμάτιο που είχε τον παόλο τη η γιαγιά. Μα έλεγε ρητά πω πρέπει να ρωτήσουμε τη γιαγιά. Άρα δεν του έδωσε το σπίτι η γιαγιά. Δικό της το θεωρούσε το σπίτι. Ακόμη και αν του, αν του το μεταβίβασε, δικό της το θεωρούσε. Μπορεί και να μην του μεταβίβασε γιατί τέτοιε τύπισε δεν μεταβιβάζουν τίποτα. Η μαμά μα έλεγε πλαγίω πω δεν περνάει από το χέρι τη. Η γιαγιά δεν άφησε του γονεί μου να ανακαινήσουν το σπίτι που μέναμε καθώς ανέφερε πως θα ήταν κοστοβόρο ενώ ταυτόχρονα παραδεχόταν πως δεν ήθελε να αλλάξει το σπίτι που είχε χτίσει ο άντρας της. Προφανώς ήταν και χείρα αυτή η γιαγιά. Ε, μπορεί να τον είχε πεθάνει και τον άντρα της. Μεγαλώνοντας, οι σχέσεις μου με τη γιαγιά μου από πολύ νωρί ήταν άσχημες, επειδή έκοβε το μυαλό σου, κορί μου, γι' αυτό. Μπράβο. Μπράβο που είχε άσχημες σχέσεις με ένα τόσο κακοποιητικό πρόσωπο. Με ενοχλούσε η παρεμβατική της συμπεριφορά και αντιδρούσα στα προεφηβικά και στα εφηβικά μου χρόνια πολύ άσχημα, υγιής αντίδραση να αντιδράς σε μια τέτοια μέγερα, μέγερα. Η μαμά μου όσο μεγάλωνα κατάλαβα πως είχε άσχημη σχέση με τη γιαγιά μου, όμως ποτέ δεν είχαν μπει όρια με κεφαλαίο βαζιτόρια από αυτήν και κυρίως από τον πατέρα μου για να μην παρεμβαίνει η γιαγιά στη ζωή μας. Η γιαγιά μου είχε κλειδιά για το σπίτι μα και μπαίνε μέσα όποτε ήθελε. βέβαια, σιγά να μην είχε και κλειδιά. Βεβαίω έχουν κλειδιά τέτοιε. μέγερες Και σιδεροκουτάλε. Σιδεροκουτάλε είναι οι γυναίκε που ανακατεύουν τι ζωέ των άλλων. Είχε γίνει viral κάπου το 2015-2016 το 16, που όταν είχα αναφέρει τον όρο σιδεροκουτάλε σε μια εκπομπή. Είναι η σιδερένια κουτάλα που ανακατεύει το χαρτσίλε λέμε στην Κύπρο ένα μεγάλο δοχείο που μαγειρεύει φαγητό. Σιδερενιά κουτάλα. Σιδεροκουτάλες μεταφορικά λέγονται εκείνες οι οποίες ανακατεύουν α, οικογένειες, όπως τη γιαγιά σου. Επίση υπάρχουν και άνδρες που λειτουργούν σιδεροκουταλικά. Ανακατευτικά. Ελεγκτικά. Μέχρι που την έβρισα μια φορά Γι' αυτό τον λόγο, όταν πήγαινα γυμνάσιο, επειδή την έπιασα να ψάχνει, την τουλάπα με τα ρούχα μου. Καλά τι έκαμε. Χαλάλιν τι. Τη άξιζε. Θυμάμαι πω κατηγόρησε τότε την αγράμματη μάνα μου και του αγρότε γονεί τη, που εκφράστηκα έτσι. Ναι, φταίγε η μάνα σου που κατά τη γιαγιά σου ήταν αγράμματη, και οι γονεί που ήταν αγρότε, που τη είπε στον πινελίκι που τι άξιζε. Α, ξέχασα, ευπρέπει, έπρεπε να σου ευπρεπή. Πατρί, θρησκεία, οικογένεια. Έπρεπε να σέβεσαι αυτή τη γιαγιά, γιατί η λέξη γιαγιά είναι ιερή. Not. Όσοι παρακολουθείτε καθημερινώ τα βίντεο που ανεβαίνουν στο κανάλι μα, αντιλαμβάνεστε τι συνειρμού κάνω, ποιου συνειρμού κάνω. Εννοείται πω ο πατέρα μου μετά από απέτηση τη γιαγιά με έβαλε τιμωρία, χωρί να σκεφτεί και να συζητήσει τι με οδήγησε σε αυτή τη συμπεριφορά. Good boy! Ο πατέρα, good boy! Σέβεται την ιερή λέξη μάνα. Good boy. Ιερή λέξη πατέρα. Good boy. Ιρωνικά τα λέω όλα αυτά. Αντιλαμβάνεστε. Στου άλλου όμω ήμουν η τέλεια εγγονή τη που είχα το όνομά τη, που θα σπούδαζα και που θα έβγαζε λεφτά σαν το γιο τη. Εννοούσε το θείο μου. Για την αδερφή μου δε, επειδή έμοιαζε εμφανισιακά στη μαμά μου, δεν πήγαινε τόσο καλά στο σχολείο και ήταν άτακτη, τη φώναζε υποτιμητικά μπροστά σε όλου και υποτίθεται χαριτολογώντα με το επώνυμο τη μαμά μου. Θα χρησιμοποιήσω το πιο συχνό τη Ελλάδα, χωρί να είναι το δικό μα, π.χ. Παπαδοπουλάκι. Λέει, αν η μάνα μου λεγόταν Παπαδοπούλου, θα τη φώναζε Παπαδοπουλάκι. Με εκνεύριζε τόσο πολύ. Μία γυναίκα με ξεκάθαρο σύνδρομο ανωτερότητα και πολύ κακή μέσα τη. Αυτό που λέγαμε παλιότερα σύνδρομο ανωτερότητα. Είναι ένας όρος που χρησιμοποιούνταν, ο οποίο δεν είναι επίσημη διάγνωση στη ψυχολογία. Είναι μια, ένας όρος για να περιγραφεί αυτό που σήμερα ονομάζουμε μεγαλομανία των αρκισιστών. Νομίζουν ότι είναι ανώτεροι από τους άλλους. Ότι είναι καλύτεροι από τους άλλους. Υπεράνω όλων. Η γιαγιά μου ήταν φυσικά της εκκλησίας. Εννοείται τι άλλο θα ήταν μια αρκισάρα τοξική. Όχι ότι όλες οι γυναίκες που πάνε στην εκκλησία είναι αρκισάρες και τοξικές, αλλά μεγάλη πλειοψηφία των γυναικών μου το, το παίζουν θεοδοσευούμενε και σταυροκοπιούνται, είναι ναρκισάρε και τοξικέ. τα φυσικά τη εκκλησία και μα υποχρέωνε να πηγαίνουμε στο κατηχητικό και κάθε Κυριακή εκκλησία. Βέβαια, αυτά είναι. Αυτά είναι. Αυτά είναι μόρφωση που κατηγόρησε τη μάνα σου αγράμματη. Αργότερα όταν αρνούμασταν, δεν κατηγορούσε και τους δύο γονείς μας γι' αυτό, αλλά μόνο τη μαμά μας μπροστά μας, άρα μείωνε τη μάνα σας μπροστά σας η Ναρκισάρα, η Μέγερα, η Σιδεροκουτάλα, η Κακιά η Τοξικάρα. Χρόνια μετά κατέληξα πως είμαι αθέη. Όταν το έμαθε, φώναξε μπροστά σε όλους το κυριακάτικο τραπέζι πως ντρέπεται για μένα. Άλιστα. Ενώ για τις μαλακίες που κάνει η ίδια δεν ντρέπεται. Είναι επιλογή του καθενός αν θα είναι ένθεος ή άθεος. Και το λέω εγώ που είμαι ένθεη. Δεν είμαι αθέη. Είναι επιλογή να είσαι άθεος. Δικαιούσε. Και κανένας δεν ξέρει την αλήθεια. Θα τη μάθουμε κάποτε. Όταν πεθάνουμε θα τη μάθουμε. Καυχήθηκε να μου πει όταν ήμουν 20 πως η αδερφή του παππού μου, δηλαδή η κουνιάδα της, η γυναίκα του ανδρός της, όταν ήταν νέα, τη ζήτησε να πάνε μαζί κρυφά και πριν παντρευτεί για να κάνει έκτρωση. Δεν ήθελε να είναι μόνη και η αγιά μου αρνήθηκε. Ταυτόχρονα το είπε στους γονείς της κουνιάδας της, δηλαδή στα πεθερικά της, με αποτέλεσμα να την ταπεινώσει και να της δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα. Δεν συμφωνείς εσύ να κάνει μια κοπελέκτρωση. Δεν θες να τη συνοδεύσεις. Αρνήσου. Μην πα όμως να τη δώσει στους γονεί τη. Αυτό είναι εξαιρετικά δόλιο, εξαιρετικά κακό. Πάλι ο καθένας από εμά δικαιούται να έχει τη δική του προσωπική επιλογή για το αν θα προβεί σε ή όχι. Είναι καθαρά προσωπικό ζήτημα. Έρχεται όμω η κουνιάδα σου και σου εκμυστηρεύεται ότι έχω μείνει έγκυο, δεν είμαι παντρεμένη και έχω αποφασίσει να προβώ σε διακοπή κοίηση και εσύ πα και τη δίνει στου γονεί τη, ούτω ώστε η κουνιάδα σου να αποκτήσει τεράστιο πρόβλημα, αυτό δείχνει μια τεράστια κακεντρέχεια. Τεράστια κακεντρέχεια. Τεράστια κακεντρέχεια. Ξαναλέω, είναι προσωπική επιλογή του κάθε ανθρώπου αν θα είναι υπέρ μια διακοπή ή εναντίον. Καθαρά προσωπική επιλογή. Δεν επιλέγουμε εμεί για του άλλου. Και αν κάποιο που κάνει διακοπή κάνει λάθο, αυτό θα υποστεί τι συνέπειε. Δεν σε αφορά. Μπορεί να εκφράσει την άποψή σου, για παράδειγμα, ότι εγώ δεν υποστηρίζω τη διακοπική σου, γι' αυτό δυστυχώ δεν μπορώ να έρθω μαζί σου. Αν και αν είσαι καλό άνθρωπο και αν έχει αγάπη μέσα σου, ακόμη και αν δεν υποστηρίζει ω ιδέα ή ω πρακτική μια διακοπή κοίηση, αν σου ζητήσει ένα άνθρωπο τη συμπαράστασή σου, θα τη δώσει. Θα συμπαρασταθείς σε εκείνο τον άνθρωπο. Δεν είσαι εσύ που θα κάνει τη διακοπή κοίηση. Ο γιατρό θα την κάνει. Κατηγορούσε επίσης την κουνιάδα της πως της είχε κλέψει χρήματα. Ε, βέβαια, όλοι κλέβουν χρήματα από τους ναρκισίστες, όλοι όμως, α. Δεν χωράει το μυαλό μου πως αρνήθηκε να βοηθήσει μια γυναίκα που ήξερε πως χρειαζόταν ψυχολογική στήριξη και βοήθεια σε μια τόσο δύσκολη στιγμή. Αντί να νιώσει ντροπή για αυτή τη συμπεριφορά, ένιωθε περήφανη 50 χρόνια μετά. Βεβαίω ένιωθε περήφανη και θα συνεχίσει να νιώθει περήφανη όσο ζει, γιατί τέτοια είναι. Οι μαλάκε νιώθουν περήφανοι για τι μαλακίε που έχουν πράξει. Οι ναρκιστέ νιώθουν περήφανοι για τι κακίε που έχουν επιφέρει στου άλλου ανθρώπου. Για τι κακίε και την ψυχική ζημιά και όλεθρο που έχουν επιφέρει στου άλλου ανθρώπου. Είναι λυπηρό πόσο δεν αλλάζουν οι άνθρωποι αν δεν το θέλουν και δεν δουλεύουν με τον εαυτό του. Ναι, είναι λυπηρό. Και είναι λυπηρό που εξακολουθούμε να περιμένουμε κάποιοι πω θα αλλάξουν τέτοιου είδου κολόπεδα. Τσογλάνια ακόμα πιο πολύ με λυπή, που εγώ και οι αδερφοί μου μεγαλώσαμε τόσο κοντά σε έναν τέτοιο χαρακτήρα. Αυτό είναι πολύ λυπηρό, όντω. Πάρα πολύ λυπηρό. Εξαιρετικά λυπηρό. Αυτό που σκέφτομαι συνεχώ είναι πώ θα αποτάξω από μέσα μου αυτή την κακιά συμπεριφορά και αυτό το σκάρτο χαρακτήρα. Φοβάμαι πω τόσα βιώματα μαζί τη ίσω με έχουν επηρεάσει κάπου υποσυνείδητα. Αγάπη μου, ίσω να σε έχουν επηρεάσει υποσυνείδητα, αλλά θα σε έχουν επηρεάσει στο σημείο του να εκδηλώνει reactive abuse, αντιδραστική βιαιότητα στην παρουσία τέτοιων προσώπων και τέτοιων φαινομένων. Σίγουρα δεν σε έχουν επηρεάσει για να γίνει και εσύ η ίδια. Σίγουρα. Και αυτό που λες ότι στην εφηβεία σου εξέβρισες τη γιαγιά σου, ξεκάθαρα ήταν μια πράξη αντιδραστικής βιότητας. ριάχτη βαπιούς. Έχουμε κάνει ένα επεισόδιο στο podcast για την αντιδραστική βιότητα. δείτε το, είναι πολύ χρήσιμο. Θα το βάλω και στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Τώρα αργοπεθαίνει, καθυλωμένη σε ένα κρεβάτι, καιρόσιτα, ε μα σωρή, καιρόσιτα, ήταν, sorry. Καιρός ήταν. Καιρός ήταν. Έχει 45 χρόνια που πεθαίνει, αν και κακό σκυλί ψόφο δεν έχει, μπορεί να αργοπεθαίνει για χρόνια η συγκεκριμένη. Μ, ξέρω εγώ περιπτωσάρα, 14 χρόνια αργοπέθανε. Κόντρα σε όλε τι προβλέψει των ιατρών. Τώρα αργοπεθαίνει καθυλωμένη σε ένα κρεβάτι. Κάποιε φορέ νιώθω τύψει που δεν θα λυπηθώ όταν πεθάνει. Γιατί να νιώθει τύψει. Το συνέστημα του να λυπηθεί είναι ένα αυθόρμητο συνέστημα. Άμα σου βγει, σου βγει. Και άμα δεν σου βγει, δεν σου βγει. Γιατί να νιώθει τύψει που δεν θα λυπηθεί που δεν λυπάμαι όταν τη βλέπω έτσι. Ντρέπομαι που το λέω, αλλά είναι αλήθεια. Τη φέρνω στο μυαλό μόνο σαν παράδειγμα για το πώ να μη ζήσω τη ζωή μου. Κρίμα. Όντω είναι κρίμα. Όντω είναι κρίμα. Όντω είναι κρίμα που αυτή η γυναίκα ζει έτσι τη ζωή τη και κυρίω είναι κρίμα για όλου όσοι την υποστήκαν. Τεράστιο κρίμα. Και το κρίμα δεν είναι πάνω στο κλίμα, όπω λέμε στην Κύπρο. Είναι μια έκφραση: Το κρίμα είναι πάνω στο κλίμα. Το κρίμα είναι πάνω στον πατέρα σου, ο οποίο επέτρεψε στη γιαγιά σου να αλώσει την οικογένεια του. Και να προκαλεί τόσα προβλήματα στα παιδιά του. Ακόμη και αυτό το να μεγαλώνει όλη σου τη ζωή στο ίδιο δωμάτιο με τον αδερφό σου, την αδερφή σου, ενώ υπάρχει άλλο δωμάτιο στο σπίτι. Το οποίο το έχει αγκαρέψει ολόγρια. Σοβαρά τώρα. Σοβαρά. Είναι απαράδεκτο. Τώρα μια οικογένεια να μην έχει την οικονομική άνεση, να έχει ξεχωριστό υπνοδωμάτιο για το κάθε παιδί, μπορεί να συμβεί. Αλλά όχι να υπάρχει το δωμάτιο και να το μποϊκοτάρει από το να το χρησιμοποιήσει η οικογένεια για τα παιδιά της στα σχόλια. Θέλω να μου γράψετε, εάν δυστυχώς ταυτίζεστε. Και σας το λέω από τώρα, πως το live της Παρασκευής που μας έρχεται, κάθε Παρασκευή βράδυ έχουμε live στο κανάλι μας Q&A, ερωτήσεις και απαντήσεις στις 9 το βράδυ. Έχετε την ευκαιρία να στέλνετε super chat και super stickers για να εκδηλώσετε και πρακτικά την ευγνωμοσύνη σας προς το κανάλι. Σας δίνετε τώρα αυτή η ευκαιρία κάθε Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο live. Αυτή την Παρασκευή θα μιλήσουμε για τέτοιες Τοξικές γιαγιάδες. Αυτό θα είναι το θέμα μας. Τοξικές γιαγιάδες. Αχ, όσοι είστε στη συμμετοχή στο τρίτο επίπεδο και πάνω, θα δείτε σήμερα και το δεύτερο βίντεο της κοπελάς που είναι πολύ πιο αισιόδοξο. Αφορά την απόδραση της μάνας από αυτή τη συνθήκη. Οι υπόλοιποι που δεν είστε στη συμμετοχή θα το δείτε όταν ανέβει κανονικά. Φιλιά. Έχω να πω ότι υπάρχουν πολλές τέτοιες κατεφημισμό για γιαδες. Ιερά ονόματα. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Και ξαναλέω, δεν είμαι εναντίον ούτε της πατρίδος, ούτε της πνευματικότητας, ούτε της οικογένειας. Είμαι εναντίον του να θεωρείται κάποιος μόνο και μόνο επειδή είναι γονιός, επειδή είναι παππούς ή γιαγιά, ηερός.